Γεια σας φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόγκαλς Δημοσιογράφος. Μαζί αυτή τη φορά θα δούμε και θα σχολιάσουμε μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα. Έστιση προκαλεί η δήλωση του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου για τα όσα έγιναν στην Αττική με τον Χιονιά. Τι λέτε να είπε αντί για μία συγγνώμη. Αν δεν γνωρίζετε ήδη, έχω την εντύπωση ότι δεν πάει το μυαλό σα με τίποτα. Ποια γνωστή ηθοποιό έστησε στον τοίχο τον Πρωθυπουργό. Τι έγραψε στο προφίλ τη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πώ τον αποκάλεσε. Έρχεται στα σούπερ μάρκετ από τον Φεβρουάριο. Τι φέρνει ο επόμενο μήνα για του καταναλωτέ. Ο επόμενο μήνα κρύβει κι άλλε εκπλήξει, όχι μόνο για τι αγορέ μα στα υπερκαταστήματα, αλλά και για τον τομέα τη υγεία. Οι δηλώσει γκίκα μαγιορκίνη για του γιατρού που δεν κάνουν ξέρετε ποιο. Και η προειδοποίηση τη Ποηδίν με στοιχεία και αριθμού. Παίρνει άλλε διαστάσει μετά και την στήριξη του Έλλον Μάσκ το κομβόι ελευθερία που ξεκίνησε στον Καναδά από επαγγελματίε οδηγού φορτηγών και απλού πολίτε για την υποχρεωτικότητα που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τριντό. Η δήλωση του γνωστού δισεκατομμυριούχου για την ελευθερία και την τυραννία που έθαψαν τα περισσότερα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Αυτά και πολλά άλλα αμέσως τώρα. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου αναφερόμενος στους χειρισμού του κρατικού μηχανισμού για να αντιμετωπίσει έστω στοιχειοδός τα αποτελέσματα από τον Χιονιά. Αφού ομολόγησε ότι τελικά ήταν παρόν στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υποστήριξε ευθαρσώς ότι μια συγγνώμη αρκεί και πως δεν χρειάζονται παρετήσεις. Η συγνώμη είναι εφαλτήριο αυτογνωσίας και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Όταν είναι ειλικρινής και συγκεκριμένη και όχι προσχηματική, είναι πιο σημαντική από την παρέτηση ή μια αντικατάσταση. Είπε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής, ο προερχόμενος, για να το θυμόμαστε και αυτό, από το ποτάμι, Βουλευτή του Μαξίμου. Μάλλον έχει ξεχάσει ή δεν γνωρίζει τι παλαιότερε δηλώσει που έκανε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δηλαδή σε τέτοιε περιπτώσει δεν υπάρχει νόημα αν δεν υπάρχει και παρέτηση. Ο Πρωθυπουργό σίγουρα το έχει ξεχάσει πάντω, αφού εκείνο ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν παρετήθηκε. Όπω και να έχει, η δήλωση του Άκη Κέρτσου που απευθύνθηκε σε χιλιάδε Έλληνε πολίτε, οι οποίοι αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα είτε στου δρόμου είτε με την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματο, είναι πολύ χαρακτηριστική για την φιλοσοφία που επικρατεί μέσα στο μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τους ειδικού που στηρίζουν την κυβέρνηση, η κατάσταση στον τομέα της υγείας μάλλον πρέπει να είναι τέλεια, αφού ο Γκίκας Μαγιορκίνης με τη σειρά του, μιλώντας για τους διαφωνώντες υγειονομικού πέρα από τους ήδη 7.000 που βρίσκονται σε αναστολή, πρότεινε να υπάρξουν και άλλε τέτοιε περιπτώσει. Υπάρχει θέμα δεοντολογία όταν ένα γιατρό δεν συμφωνεί, ξέρετε με ποιο εννοούσε, ρίχνοντα τον παλάκι, στον ιατρικό σύλλογο για να πάρει αποφάσει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, αν βάλουμε κάτω πολλέ από τι δηλώσει που έχουν κάνει αυτοί οι κυβερνητικοί οι ειδικοί, θα διαπιστώσουμε ότι ούτε οι ίδιοι δεν συμφωνούν με τον εαυτό του και με πολλά από αυτά που έχουν δηλώσει στο παρελθόν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, το τείχος που μας έλεγαν ότι θα χτίσουμε και άρα γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και υποχρεωτικότητα ή να θυμηθούμε τις δηλώσεις ότι αν φτάσουμε σε ένα ποσοστό πληθυσμού που θα έχουν κάνει ξέρετε αυτό το γνωστό τότε θα χτιστεί αυτό το πολυπόθητο τοίχος όμως στη συνέχεια το 70% μας το έκαναν 80% και ούτω καθεξής Κύριε Μαγιορκίνη με αυτού δεν πρέπει να ασχοληθεί ο ιατρικό σύλλογο. Την ίδια στιγμή, η Ποηδίν, με ανακοίνωσή της, κρούει καμπανάκια με στοιχεία και αριθμούς, αφού, όπως αναφέρει, από 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να βγουν σε αναστολή 10.000 υγειονομικοί που δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση. Μεταξύ άλλων, η Ποηδίν υπενθυμίζει στην κυβέρνηση το νόμο που έχει θέσει ήδη σε αναστολή 7.000 υγειονομικού και καθώ παρέρχεται το επτάμινο ισχύω των πιστοποιητικών, τονίζει ότι υπάρχουν 10.000 υγειονομικοί που δεν έχουν κάνει αυτή τη γνωστή δόση. Ήδη οι διοικήσει συγκεντρώνουν τα πιστοποιητικά των υγειονομικών για να εφαρμόσουν το νέο νόμο και να θέσουν σε αναστολή όποιον υγειονομικό δεν το ανανεώσει. Η Ποηδίν αναρωτιέται με αυτόν τον τρόπο τι θα κάνει τώρα η κυβέρνηση και συμπληρώνει ότι είναι εγκλωβισμένη από την επιλογή που έκανε με την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικού. Νομίζω δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για το τι θα συμβεί στο σύστημα υγείας που μεταβίας λειτουργεί με 7.000 υγειονομικού να είναι ήδη σε αναστολή αν σε αυτούς προσθεθούν άλλοι 10.000 και έτσι έχουμε 17.000 σύνολο υγειονομικού εκτός συστήματος. Παγκόσμιες διαστάσεις παίρνει το κομβό που σχηματίστηκε στον Καναδά από επαγγελματίε, οδηγού φορτηγών και απλού πολίτε να κάνουν παρέλαση στον δρόμο για την υποχρεωτικότητα που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τριντό. Το κομβόι άρχισε να φτάνει στο κοινοβούλιο, ενώ τα χιλιάδε φορτηγά και οχήματα που μετέχουν σε αυτό έχουν καταγράψει με αυτόν τον τρόπο ήδη παγκόσμιο ρεκόρ. Οι συμμετέχοντε προειδοποιούν ότι θα παραμείνουν εκεί για όσο χρειαστεί και δηλώνουν αποφασισμένοι να μπλοκάρουν την τροφοδοσία όσο υπάρχει αυτός ο νόμος της υποχρεωτικότητας. Εκείνο που προκάλεσε έκπληξη αλλά και μούδιασμα σε πολλά μέσα ενημέρωση ανά τον κόσμο ήταν η στήριξη που λαμβάνει αυτή η κίνηση από τον πασίγνωστο Elon Musk που έγραψε ότι οι φορτηγατζίδες κάνουν κουμάντο. Ο πασίγνωστος δισεκατομμυριούχος όμως έγραψε και κάτι ακόμα που πολλές ενημερωτικές ιστοσελίδες και κυρίως ελληνικές το έθαψαν. Αν τρομάξει τον κόσμο αρκετά, θα απαιτήσει ο ίδιο την αφαίρεση τη ελευθερία. Αυτό είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην τυραννία, έγραψε ο Elon Μάσκ στο Twitter. Αλλά όπως είπαμε, πολλά μέσα ενημέρωση όπως και ελληνικά ξέχασαν να αναφέρουν αυτή τη συγκεκριμένη δήλωσή του. Η στήριξή του πάντω σε αυτή την κίνηση ελευθερία όπω την χαρακτηρίζουν οι Καναδοί, τη δίνει άλλε διαστάσει πέρα από τι υπάρχουσε. Και οι οποίε έτσι κι αλλιώ είναι πρωτοφανεί. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά στον Καναδά που μπορούν να φέρουν προβλήματα στην τροφοδοσία τη αγορά με του φορτηγατζίδε να λένε ότι τραβάνε χειρόφρενο, στη χώρα μα αντιμετωπίζουμε για την ώρα άλλου είδου προβλήματα με του καταναλωτέ να δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμα και βασικά τρόφιμα λόγω τη ακρίβεια που προκαλεί και το πανάκριβο ρεύμα. Οι μεγάλε αυξήσει που σημειώθηκαν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο και τον Ιανουάριο. Δεν έχουν καμία διάθεση να φρενάρουν, καθώ όπω λέγεται, το ίδιο θα συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο. Η επιδότηση, έστω αυτή η μικρή που προσφέρει η κυβέρνηση για το ηλεκτρικό ρεύμα, εξαϊλώνεται συνεχώ πριν καν πιάσει τόπο, αφού η μία αύξηση διαδέχεται την άλλη. Ο ερχόμενο μήνα θα φέρει κι άλλε αυξήσει και στι τιμέ των τροφίμων, τα οποία θα μοιάζουν πλέον με χρυσά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα άλλα καταστήματα τροφίμων. Αν συνυπολογίσουμε και την ελπίδα που έπληξε τη χώρα μας τα προηγούμενα 24 ώρα, διαλύοντα ολόκληρε παραγωγέ και μπλοκάροντα την τροφοδοσία, τότε μπορεί να φανταστεί κανεί τι είναι αυτό που έρχεται. Σύμφωνα με τι πρώτε εκτιμήσει, έρχονται νέε αυξήσει που θα φτάνουν μέχρι και τα 20 λεπτά και θα ξεκινήσουν άμεσα με το που πούμε δηλαδή καλό μήνα για τον Φεβρουάριο, σε βασικά είδη όπως είναι οποροκυπευτικά, ελαιόλαδο, ρύζι, κονσέρβες, καφές, φρέσκη χυμή, δημητριακά, καθαριστικά και άλλα. Όσο για τους μισθούς γνωρίζουμε όλοι σε τι επίπεδα βρίσκονται και άρα με έναν πρόχειρο υπολογισμό καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο θα είναι από εδώ και στο εξή για τον Έλληνα καταναλωτή να μπορεί να αγοράσει έστω αυτά τα βασικά που απαιτεί κάθε νοικοκυριό όσο για το τι αποτελέσματα μπορεί να έχει και σε άλλες χώρες. Αν βρει μιμητές αυτή η κίνηση που αναφέραμε των φορτηγατζίδων στον Καναδά, αυτό ας μην το σκεφτόμαστε για την ώρα, γιατί ήδη έχουμε αρκετά προβλήματα. Εσείς όμως, όπως πάντα, μπορείτε να κάνετε όποια σκέψη θέλετε και να την εκφράσετε με ένα σχόλιο ακριβώς κάτω από το βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να ενημερώνεστε για κάθε τι καινούριο που ανεβαίνει σε αυτό το κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, πρέπει να κάνετε εγγραφή ή αλλιώς subscribe. Πατήστε και τον καμπανάκι με την επιλογή όλες οι ειδοποιήσεις. Ακόμα και αν έχετε κάνει εγγραφή, ελέγξτε αν παραμένετε και γραμμένοι και αν το κάνατε σωστά. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε ένα like, όπως και να κάνετε μία κοινοποίηση. Περνάμε τώρα και σε άλλες σημαντικές ειδήσει καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει μία μικρή χαλάρωση των μέτρων που θα ξεκινήσει από τις 31 Ιανουαρίου όπως είναι η επιστροφή της μουσικής στην εστίαση και στην διασκέδαση, αλλά μόνο για καθήμενους και μόνο για όσους έχουν κάνει αυτό το γνωστό. Επιστήμονες της ΕΥΠΑ ανέπτυξαν ένα νέο είδους τεστ που θα γίνεται από έξυπνα κινητά τηλέφωνα μέσω μια νέα εφαρμογή. Αυτή θα συνδέεται με ένα μικρό φορητό kit και θα δίνει αποτελέσματα μέσα σε 25 λεπτά. Οι πρώτες δοκιμές όπως αναφέρουν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες έχουν δείξει ότι η νέα αυτή εφαρμογή έχει αποτελεσματικότητα ανάλογη με αυτή τον PCR test. Συγκλονίζει και συγκινεί η εικόνα με μια εθελότρια που βοήθησε στην επιχείρηση διάσωσης της μικρής φάλαινας που εμφανίστηκε σε κακή κατάσταση στα νερά του Έδεμ. Η γυναίκα από την ομάδα που συμμετείχε στην επιχείρηση άρχισε κάποια στιγμή να τραγουδάει στην μικρή φάλαινα όσο τα υπόλοιπα μέλη προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν για να βρει και πάλι τον δρόμο της προς τα βαθιά. Τα καλά νέα είναι ότι λίγο αργότερα η μικρή Φάλαινα εθεάθη σε καλή κατάσταση στη Σαλαμίνα. Κάπου εδώ φίλε και φίλοι φτάσαμε στο τέλος, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, δεν τελειώσαμε όμως ακόμα γιατί ακολουθούν τα υπέροχα φιλαράκια που μου στέλνετε στο προφίλ μου στο Instagram. Γράφω εδώ μπροστά συνήθως πως μπορείτε να βρείτε το προφίλ μου εκεί και αφού με ακολουθήσετε μετά στη συνέχεια θα μπορείτε να στείλετε και το δικό σας φιλαράκι για να παίξει σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ισχύει μόνο για όσους με ακολουθήσουν στο προφίλ μου στο Instagram. Από εμένα, καλή συνέχεια, για χαρά!